Σας καλωσορίζω και στο σημερινό vlog. Σαββατάκι 17 Φλεβάρη σήμερα. Ξυπνήσαμε πρωί, πήγαμε στην Ομία να βγάλουμε τις καινούργιες ταυτότητες. Και τώρα ήρθαμε στο πάρκο να συναντηθούμε με τους υπόλοιπους για το καρναβάλι. Να συνεννοηθούμε λίγο πώς θα γίνει, τι θα φτιάξουμε, τι θα κάνουμε. Να φτιάξουμε λίγο τις ομάδες εργασίες μας για τα άρματα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σε αυτό το vlog. Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα πάω σπίτι να μαγειρέψω, θα κάνω κάτι ελαφρύ, μια σουπίτσα λαχανικών, αυτή που σας είχα δείξει, γιατί το βράδυ θα πάμε στους φίλους μας για φαγητό, οπότε θα κάνω το μεσημεριανό βραδινό και το αντίστροφο, και κοτομπουκίτσες στα παιδιά για να φάνε μαζί με σαλατούλα, και έχω να βάλω και πλυντήριο γιατί δεν πρόλαβα το πρωί, ήθελα να είμαι εκεί για να το βάλω και στεγνοτήριο κατευθείαν. Πάμε λοιπόν να κάνουμε εδώ τη συνάντηση και τα λέμε αργότερα. Επιστρέψαμε σπίτι, κάναμε έτσι τις πρώτες μας κουβέντες και τα πρώτα γευματάκια για το άρμα που θα έχουμε τις απόκριες. Πάμε να μαγειρέψουμε, βάλα ήδη πλυντήριο. Θα κάνω τη σουπίτσα, τη χορτόσουπα για μένα και το Γιάννη και κοτομπουκίτσες στα μικρά μαζί με λίγο πουρέ που τους αρέσει, μάλλον ναι. Εδώ να σας μιλήσω γιατί έξω γίνεται πανικούλης, παίζουν τα παιδιά μου και είναι σαν να γκρεμίζεται το σπίτι. Έβαλα μόλις στεγνοτήριο, φάγαμε πάρα πολύ ωραία η σουπίτσα. Πάμε τώρα να ξεκουραστούμε, να βάλουμε και το μικρό για ύπνο και να σηκωθούμε το απόγευμα να πάμε στους φίλους μας. Θέλουμε να πάρουμε και γλυκάκια πριν. Νιώθω ότι δεν σας έχω μιλήσει πολύ σε αυτό το βίντεο, αλλά ειλικρινά η μέρα ήταν λίγο τρελούτσικη σήμερα. Έπρεπε να πάμε και στην εστιαία για τις ταυτότητες που είναι λίγο μακριά από εδώ. Οπότε είμαι λίγο σε μια φούρια. Να πάμε και στους φίλους μας, θα πιούμε καφέ, θα φάμε, θα πιούμε τα κρασάκια μας. Πάμε για αρμένικη βίζιτα δηλαδή, όπως πάντα. Κάνουμε πολύ καλή παρέα με τα παιδιά και πηγαίνουμε εκεί, πίνουμε καφέ και μετά τρώμε. Οπότε πάμε τουλάχιστον για ένα εξάωρο. Αρμένικη βίζιτα πραγματική. Πάμε να ξαπλώσουμε, να ξεκουραστούμε λίγο, να κοιμηθεί και το μικρό και τα λέμε μετά. Σηκωθήκαμε, νωρίτερα δίπλωσα και το στεγνοτήριο, βόλεψα τώρα τα ρούχα. Πάμε να ετοιμαστούμε και να πάμε να πάρουμε γλυκά για τους φίλους και να πάμε στο σπίτι τους για την αρμένικη βίζιτα. Θα σας χαιρετήσω από τώρα, ωστόσο θα σας έχω και άλλα πλάνα, γιατί μετά θα γυρίσουμε αργά και θα θέλω να βάλω το μικρό για ύπνο και εγώ θα είμαι κομμάτια, μπορεί να έχω πιει και τα κρασάκια μου και να μην θυμηθώ καν να κλείσω το βίντεο. Οπότε θα σας ευχαριστήσω που το είδατε, να κάνετε like και εγγραφή. Έρχονται τα επόμενα πλάνα που είναι από το τραπέζι των φίλων μας και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο. Φιλάκια πολλά! Έτοιμα!
ετοιμάστηκα, σας έδειξα και το outfit. Πάμε να σας δείξω λίγα empties, έχω λίγα λεπτά πριν φύγουμε. Με τρία προϊόντα που τελείωσα το τελευταίο διάστημα, να σας πω αν μου άρεσαν ή όχι. Μάσκαρα σε φορά, την είχε βρει η Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, το δικό της Advent Calendar τα Χριστούγεννα. Μία μάσκαρα η οποία έχει αυτό εδώ το βουρτσάκι, το οποίο δεν μου πολύ αρέσει εμένα. Ωστόσο ήταν αρκετά καλή, μπορώ να πω. Μου άρεσε, έδινε μήκος, όγκο, πολύ ωραία. Τελειώσαμε και αυτό το cleansing gel, πάλι από Sephora. Ήταν στο Advent Calendar της Αναστασίας, ωραίο, ήπιο καθαριστικό. Θεωρώ ιδανικό για πιο νεαρές ηλικίες και όχι τόσο για ντεμακιγιάζ. Πιο πολύ για καθαρισμό της επιδερμίδας. Και τελείωσα και αυτήν εδώ την κρέμα της Kiehl's, την Ultra Facial, η οποία έτσι νομίζω είναι και μια χαρακτηριστική της κρέμα. Πολύ ωραία κρέμα, μου άρεσε πάρα πολύ, την τελείωσα όλη έχω να σας πω. Άφηνε πολύ ωραία την επιδερμίδα ενυδατωμένη, χωρίς να τη βαραίνει. Έβαζες από πάνω και το μακιγιάζ σου και δεν το αλλίωνε καθόλου. Δεν άφηνε καθόλου λιπαρότητα, πολύ βασικό για μένα γιατί δεν μου αρέσουν οι λιπαρές κρέμες. Και πραγματικά μου άρεσε πολύ. Αυτά τελείωσα εγώ αυτό το διάστημα. Γράψε μου κάτω στα σχόλια τι τέλειωσες εσύ, τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε. Και τώρα πάμε στους φίλους μας.